Αλλάζουμε θέμα. Τεράστια είναι, κυρίες και κύριοι, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βάρη Σκοροπίου και η οποία έκαψε σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμη και σκάφη. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που δείχνει έναν εμπριστή να βάζει τη φωτιά, ενώ εντοπίστηκε και δοχείο με πετρέλαιο και στουπί. Πύρινος εφιάλτης στην Αττική. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε παράδρομο της λεωφόρου Βάρης Σκοροπίου εξαπλώνεται ταχύτητα. Στις φλόγες παραδίνονται ταχύπλοα σε μαντραφύλαξη σκαφών. Και οι πύρινες γλώσσες δεν αργούν να φτάσουν σε οικίματα της περιοχής. Σπίτια καμένα. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί κήποι, έχουν καεί περιβόλια. Γενικά υπάρχει δηλαδή καταστροφή. Αστυνομικοί επιχειρούν πόρτα-πόρτα να απομακρύνουν τους κατοίκους. Κι εγώ είμαστε, παιδιά, τι εκενώνετε, δεν βλέπετε, κι εγώ είμαστε, από εκεί, από εδώ, κι εγώ είμαστε. Τους έφυγε η φωτιά, τελείωσε. Κι εγώ είμαστε. Έρχομαι σε δύο. Εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές που έχουν μπει μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ στον οικισμό Κίτσι, ένα σπίτι έχει καεί ολοσχερός. Οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Με δάκρυα στα μάτια απομακρύνουν τα κατοικίδια τους. Πρόλαβα και πήρα τα σκυλιά μου και τα έχω στο αυτοκίνητο. Το σπίτι μου να μην καεί. Με την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς ήχησε τρεις φορές το 112, με τους κατοίκους να ενημερώνονται να απομακρυνθούν από την περιοχή Λαμπρικά προς λεωφόρο Αγίας Μαρίνας και μισή ώρα αργότερα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή Κίτσι προς την Βάρη. Χτυπάει το 112, βγαίνει έξω, βλέπει τη φωτιά πίσω από το βουνό ίσα λίγο, ετοιμάζει πράγματα για τα παιδιά και με το που βγαίνει δύο λεπτά, τρία, έχει κατέβει φωτιά κάτω, τόσο αέρα είχε. Ήρθα και τα βρήκα όλα καμένα, δεν μας αφήναν να περάσουμε. Δεν υπάρχει νερό. Η μάχη των πυροσβεστών, τιτάνια. Σκαρφαλώνουν ακόμα και σε μπαλκόνια για να σώσουν τα σπίτια. Κάποια ωστόσο έχουν καταστραφεί, ενώ άλλα υπέστησαν ζημιές μικρότερης έκτασης. Επειδή πήρε φωτιά στην αυλή μας από μία κάφτρα και τη σβήσαμε με το λάστιχο, φοβόμαστε λίγο μήπως ξαναπέσει καμιά κάφτρα. Κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν με κάθε μέσο να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τις περιουσίες τους. Σβήνουμε σπίτια. Μία ώρα πριν, με κλαδιά και με μία μάνικα. Τώρα έχει φτάσει στο σπίτι, στο δεύτερο σπίτι εδώ. Πηδάει και καίγεται μπροστά εδώ, αριστερά και δεξιά. Από τον υπηκό όμιλο της περιοχής μεταφέρθηκαν στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας στο Μαρκόπουλο 21 άλογα, ενώ εκενώθηκαν και τρία σχολεία της περιοχής. Εκενώθηκε, όλοι φύγανε οι γείτονες, εμείς μείναμε. Άμα φεύγαμε κι εμείς, για μια φωτιά που τελικά εμείς τη σβήσαμε με δικούς μας πυροσβεστήρες, θα είχαμε χάσει το σπίτι μας. Η φωτιά που ξέσπασε εδώ στη Βάρη Σκοροπίου αυτή την ώρα και η χαμηλή βλάστηση σκουπίδια και ακαθάριστα οικόπεδα. Από τα καθάριστα οικόπεδα και τα σκουπίδια και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η φωτιά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Κατάπιε ό,τι βρήκε στο διάβα της, ακόμη και μοτοσυκλέτες και ποδήλατα. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η αιτία δεν ήταν μόνο οι καιρικές συνθήκες. Οι ανακριτικές αρχές πυροσβεστικής και της Ελλάς έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που δείχνει ξεκάθαρα εμπριστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρη Σκοροπίου. Ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπιά. Από τη μεγάλη πυρκαγιά, δύο άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν με ασθενοφόρα στο Σκληπείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι στον οικισμό Κίτσι. Μάρια, παρά τις προσπάθειες, ούτε και φέτος γλιτώνουμε τις καμένες περιουσίες. Είσαι μπροστά σε ένα σπίτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον να κατοικηθεί. Να μας δώσεις λίγο την εικόνα στην περιοχή.
Οι κάτοικοι πρέπει να σου πω ότι παρά το 112 μείναν εδώ, ιδίως οι άντρες και οι νεαροί, προκειμένου να σώσουν τα σπίτια τους, τις αυλές, να τα βρέξουν, να σώσουν τις περιουσίες των γειτόνων τους. Δυστυχώς, 2 με 3 κατοικίες, όπως καταγράψαμε εμείς με το τηλεοπτικό συνεργείο του Μέγκα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Εδώ βλέπετε μία κατοικία που δεν έχει μείνει μέσα τίποτα. Τα πάντα έχουν καεί, τα κουφώματα, ακόμα σιγοκαίει, πρέπει να σας πω, το εσωτερικό της οικίας, με τη θερμοκρασία αρκετές ώρες μετά να είναι αρκετά σημαντικά υψηλή. Τα πάντα εδώ, αυτό το σπίτι δεν μπορεί να κατοικηθεί πλέον. Υπάρχουν και επιχειρήσεις, σύμφωνα με την καταγραφή, 2-3 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, αυτοκίνητα, μηχανές αλλά και σκάφη που καήκανε ολοσχερώς. Τώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική και το υλικό που υπάρχει, το βιντεοληπτικό υλικό με τον εμπριστή που φαίνεται ξεκάθαρα να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, από αυτό το υλικό αλλά και φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί εδώ κοντά στο Κίτσι με τον ίδιο δράστη, με μπιτόνι και στουπιά, αναζητείται ο δράστης. Οι ανακριτικές αρχές της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής ψάχνουν και άλλο βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν πώς κατάφερε να ξεφύγει από εδώ, αν είχε μαζί του συνεργούς, προκειμένου να τον εντοπίσουν. Πρέπει να πούμε ότι η εικόνα εδώ αρκετές ώρες μετά είναι ακόμα αποπνικτική. Επιχειρούν ακόμα εναέρια μέσα, κυρίως σε αγροτοδασική περιοχή, προκειμένου να σβηστούν και τελευταίες μικρές εστίες, πάντα με το φόβο. Έχει κοπάσει η Ράνια λίγο. Νωρίτερα ήταν 6 και 7 μποφόρ και κατατόπους και 8 μποφόρ. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Και παρόλα αυτά είναι σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των αναζωπηρώσεων, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μικροεστίες ακόμα και δίπλα στα σπίτια και θα παραμείνουν εδώ όλη τη νύχτα σε επιφυλακή. Μάλιστα, Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα όλοι θα πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή, και εμείς και ο κρατικός μηχανισμός, για άλλα 2-24 ώρα, γιατί αυτές οι συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και τους ανέμους θα διατηρηθούν. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Καλιάνος. Ράνια, τουλάχιστον για άλλα 2-24 ώρα, ναι. Γιατί φαίνεται ότι μέχρι και το Σάββατο, ίσως και την Κυριακή, έχουμε μια παράταση, θα διατηρηθούν αυτά τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Που βεβαίως από τη μία μπορεί να λέμε ότι είναι ευεργετικά, γιατί κάπως δροσίζουν κάποιες περιοχές της χώρας, όχι όλες, αλλά και από την άλλη είναι άκρως επικίνδυνα. Χθες το λέγαμε. Δηλαδή με την πρώτη φωτιά. Σωστό. Χθες το λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα. Αποδείχθηκε σήμερα. Τώρα, μελτέμια έως και το Σαββατοκύριακο. Η ισχύ των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ ως μέγιστες ρηπές. Επομένως, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Μπορούμε να δούμε τις περιοχές. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τις περιοχές των ισχυρών ανέμων. Είναι όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης. Δηλαδή τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου, των Σποράδων, της κεντρικής και της νότιας Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Κρήτης, των περιοχών βεβαίως της Αττικής, της Βιωτίας ίσως και της Φθιώτιδας, αλλά και των τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε όλα αυτά τα προαναφερθέντα τμήματα, Ράνιε, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, οι μέγιστες ρηπές των βοριάδων θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας ότι όλες αυτές οι περιοχές θέτουν υποψηφιότητα για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς, αν υπάρξει. Απεύχομαι και λέω να μην υπάρξει πουθενά. Αν υπάρξει όμως, θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Τώρα, να δούμε λίγο την Αττική. Ναι. Σωστό. 2-3 πράγματα για να είναι ενήμεροι οι τηλεθεατές μας. Δυστυχώς, όλες τις επόμενες μέρες ο βοριάς θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στις πιο κέντροανατολικές περιοχές Αττικής, από το κέντρο της Αθήνας και ανατολικότερα. Στα Σπάτα, στο Κίτσι, σε αυτές τις περιοχές, στα Μεσόγεια, θα έχουμε 7 με 8 μποφόρ ρηπές. Το πρωί όμως και το βράδυ, μην φανταστούμε ότι θα πέφτουν ιδιαίτερα ρηπές των ανέμων. 2 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, αλλά στα ανατολικά τμήματα θα συνεχίσουν 6 με 7 μποφόρ οι ρηπές. Άρα σήμερα, και τελειώνω με αυτό, Ράνια, σήμερα το βράδυ, για παράδειγμα, στις περιοχές της πληγήσεως των ανατολικών περιοχών της Αττικής προς το Κίτσι, φαίνεται ότι δεν θα κοπάσουν ιδιαίτερα οι άνεμοι. 5 με 6 ίσως και τοπικά 7 μποφόρ μέσα στη νύχτα οι ρηπές τους. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.